Τον είδε στον Μπογιέ τι χαρούμενος είναι. Ναι. Αυτή είναι η επιτυχία. Ας τους άλλους αυτούς. Αυτοί οι ίδιοι να έρθουν εγώ να μιλήσω. Πώς θα παίξεις με αυτούς και πού θα πας με αυτούς και πού θα πας άμα ανοιχτείς. Την Κυριακή ορίστε να το παίξει έξυπνα, να κάνει ένα γκολάκι, θα πάρει άλλους τρεις πόντους. Μετά που πάει. Θα τσιμπήσει κανένα χι, από εδώ, από εκεί, αυτό μετράει. Και αυτό δεν τον νοιάζει, είναι και επαγγελματίες. Κύριε, με αυτό το υλικό σε πήγα τρίτονε. Σε έχω βάλει στα play-off, αυτό κοιτάει και απ' την άλλη είναι και ανοιχτή η πόρτα του. Τον ανοίγεται. Να λέει, σας δείχνω ποδόσφαιρο. Άκου τώρα. Άκου τώρα το σοβαρότερο. Βγαίνει ένας Ελευθερόπουλος. Ναι. Τον έχουν κεντρήσει και οι Κυρακατίνες. Δεν ξέρω, έχει παίξει. Όχι, Καρακατίνα, παίξει να κεντρήσει. Πόσους βαθμούς έχει Κώστα Ιθράκη? Τέσσερις. Άκου. Τέσσερις. Έπεσε. Μόδα αντίσημο. Από πάνω το, αυτό με κάτι. Ξέρεις, με κάτι σαν σακούλα ραμμένη, κάτι μοντέρνα τα φοράει. Το κασκόλ. Το αξίριστο, μην χάσουμε τη μόδα. Μόλις το ρωτάνε. Τρομερός ο Παθραϊκός, υπέροχη ομάδα. Τους διαλύσαμε, τους κάναμε. Τι βάθμους έχεις, ρε. Τι βάθμους έχεις. Τέσσερις. Και αντέχεις κάθε Κυριακή ήττα να βγαίνει στη Θράκη. Τώρα πάει έξω. Άλλη ήττα. Έπεσες, ρε. Έπεσες, ρε, πριν την ώρα σου, ρε. Τι να τα κάνεις, έπαιξα, ρε. Και κουτσιμαρία, θες να πέσει κατηγορία και να μολάλες. Ρε, καλή ομάδα, γιατί πέφτει. Γιατί δεν ξέρει ο προπονητής να στηθεί. Ο Μπογιέτ είναι έξυπνος. Και γι' αυτό ανέβασε και την Brighton. Γι' αυτό πήγε άριστα τον πρώτο χρόνο της Σάντελαν και τώρα τον αλλάξαν και πάλι την παθαίνει. Και γι' αυτό αυτό το υλικό πήρε το αποτέλεσμα που θέλει.